Το μήνυμα ότι ο εθελοντισμός χωρίς αγάπη και προσφορά δεν υπάρχει στέλνουν οι αρμόδιοι μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού. Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού διοργανώνει ανοιχτή μουσικοχορευτική εκδήλωση στη Λότζια με τίτλο «Στείλτε το δικό σας μήνυμα αγάπης για τη στήριξη του Παγκρίτου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιαχτίδα». Στόχος η συγκέντρωση χρηματικού ποσού, το οποίο θα διατεθεί για τις ανάγκες της δομής, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και υποστήριξη καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων, οδείων και μουσικών σχολών και σχολείων. Με σκοπό να έρθει ο κόσμος, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να ενώσουμε τις φωνές και την αγάπη μας και μαζί να στολίσουμε το δέντρο της αγάπης. Κάθε καρδούλα στοιχίζει 2 ευρώ. Τα χρήματα θα είναι όλα υπέρ της Ηλιακτίδος για την υλοποίηση του στόχου της. Και αυτό που κυρίως μας χαρακτηρίζει, πέρα από τις αρετές και τις αξίες που πρέπει να έχει ένας εθελοντής, είναι η εχεμήθεια, η διακριτικότητα, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας επιτρέπουν να τους φροντίσουμε. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του αισθήματος της εθελοντικής προσφοράς, εντάσσεται και η Εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί την 3η 5 Δεκεμβρίου στην Ανδρόγειο με θέμα «Όταν ο πόνος γίνεται ελπίδα και το σκοτάδι φως». Έχουμε τη στήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Αιματοκρήτη, που θα είναι και η ομιλήτρια η πρόεδρός τους, η κυρία Γεργιανάκη Ειρήνη. Θα είναι μια πολύ συγκινητική εκδήλωση την Τρίτη, γιατί θα μιλήσουμε για τη σημασία της δωρεάς οργάνωσης, συμπαγών οργάνων σώματος και μυελού των οστών. Η κάθε λογική αποδοχή των μεταμοσχεύσεων σύμφωνα με την Εκκλησία στηρίζεται σε τρεις άξονες. Ακούει με πολύ κατανόηση την φωνή του λήπτη, ο οποίος με αγωνία ζητάει για την παράταση και την ποιότητα της ζωής του. Στέκεται ταυτόχρονα όμως και δίπλα στον δότη, τον οποίο θεωρεί ως κατ' ουσίαν ως πνευματικό και πραγματικό λήπτη. Σύμφωνα με την Ευαγγελική ρίση που λέει «Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει». Βοηθούν όλοι να διαδώσουμε το μήνυμα. Τιμούμε τη μνήμη του καθηγητή Θεοφάνη Κανάκη του έργου που έκανε, αλλά και τη μνήμη των παιδιών, του Αντώνη της Έμας και του Άγγελου, που με τη δωρεά των οργάνων τους χάρισαν τη ζωή σε κάποιους συνανθρώπους μας.